Δεν θα παραστήσω το λυπηρό άντρα. Θα φύγω με ένα λυγμό. Όχι γιατί φεύγω από τη ζωή, αλλά γιατί αποχωρώ από τη μάχη. Έτσι είχε γράψει ο αείμνηστος και μεγάλος Σαράντος Καρχάκος σε ιδιόχειρο σημείωμά του λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Στις 14 Ιανουαρίου του 2022 συμπληρώνονται 3 χρόνια απουσίας του μεγάλου φιλολόγου και ιστορικού μας. Ο Σαράντος Καρχάκος γεννήθηκε στις 16 Ιουλίου του 1937 στο Γήθιο της Λακωνίας. Σε πολύ μικρή ηλικία, ο Σαράντος έζησε τη φρίκη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μάλιστα όταν ήταν 6 ετών, το Δεκέμβριο του 1943, εκτελέστηκαν τα 2 αδέρφια του πατέρα του μαζί με άλλους 38 επίλεκτους γηθιάτες. Ο πατέρας του πρόλαβε να κρυφτεί και έτσι επέζησε, ενώ ο ίδιος, η μικρή του αδερφή και η μητέρα του έφυγαν από την Κωμόπολη για να σωθούν. Οι Γερμανοί φεύγοντας το 1944 από το Γήθιο και την Ελλάδα γενικότερα, κατέστρεψαν το οικογενειακό κατάστημα αλλά και το σπίτι της οικογένειας Καρχάκου, με αποτέλεσμα όταν επιστρέψουν στο Γήθιο να κληθούν να ξεκινήσουν από το μηδέν τη ζωή τους. Στο Γήθιο, ο μικρός Σαράντος έμαθε τα πρώτα του γράμματα. Από τη στιγμή που έμαθε να διαβάζει, ο Σαράντος αποφάσισε να σταματήσει να μελετάει το σχολικό αναγνωστικό, καθώς του φαινόταν εύκολο, και άρχισε να μελετά τα μοναδικά βιβλία που είχαν μείνει άθικτα στο σπίτι τους, την Οδύσσια και την Ιλιάδα, αλλά και το ομηρικό λεξικό του Ιωάννου Πανταζίδη. Σε ηλικία 10 ετών είχε αποστηθεί σε ολόκληρα αποσπάσματα από τα ομηρικά έπι, ενώ μελετούσε με μανία και το λεξικό του Πανταζίδη. Ο Καρχάκος λάτρεψε την αρχαία ελληνική γλώσσα και ήταν σαφές πλέον ότι είχε βρει την κλίση του. Θα γινόταν φιλόλογος. Έζησα τον εμφύλιο πόλεμο τόσο πολύ έντονα και θα σας πω ένα περιστατικό. Ήμουν παιδάκι, έμενα στη Λένορμαν. Λένορμαν 16. Και πήγαινα έτσι με τα πόδια γιατί με στένευε η περιοχή και φτάνω κάπου προς το Περιστέρι. Και έρχεται ένα φορτηγό αυτοκίνητο και πετάει κουφάρια, πτώματα. Αποκεφαλισμένοι άνθρωποι. Τους πετάει έτσι, όπως πετάμε τα απορρίμματα. Και μετά από λίγο είδα να έρχονται οι γυναίκες και να προσπαθούν να ενώσουν το σώμα με το κεφάλι για να μπορέσουν να δουν ποιος είναι ο δικός τους άνθρωπος. Και τότε άρχισα, ενώ μου παιδί, να προβληματίζουμε ποιο κεφάλι είναι αριστερό και ποιο κεφάλι είναι δεξιό. Όσο ακόμη πήγαινε σχολείο και ενώ ο εμφύλιος ήταν σε εξέλιξη, η οικογένειά του μετακόμισε στην Αθήνα και μόλις ο Σαράντος τελείωσε το σχολείο, εισήχθη στο τμήμα κλασικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου αποφύτησε με άριστα. Ο θάνατος του πατέρα του την περίοδο που σπούδαζε, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό οφειλόταν στην οικονομική αδυναμία της οικογένειας να του παράσχει τα απαραίτητα για να ιαθεί, πλήγωσε τον Καρχάκο, που υποσχέθηκε στον εαυτό του να δουλέψει σκληρά για να μην βρεθεί κάποιος άλλος από την οικογένειά του στη θέση αυτή. Ο Καρχάκος, μετά την αποφύτησή του, άρχισε να διδάσκει αρχαία ελληνικά σε ιδιωτικά φροντιστήρια, ενώ την περίοδο 1961-1963 πρωταγωνίστησε στο φοιτητικό κίνημα με πλήθος δημοσιευμένων άρθρων, ενώ υπήρξε και εισηγητής του αιτήματος για το 15% στην παιδεία. Όταν επιβλήθηκε στη χώρα η δικτατορία της 21ης Απριλίου το 1967, η Χούντα έκλεισε το φροντιστηριακό οργανισμό Ηράκλειτος, του οποίου ο Καρχάκος ήταν ιδρυτικό μέλος, και το καθεστώς τον κυνήγησε για τις αριστερές του ιδέες, αλλά και λόγω της κομμουνιστικής δράσης του πατέρα του. Ο Καρχάκος νυμφεύθηκε τη δικηγόρο και εκπαιδευτικό Ιωάννα Κότα, με την οποία απέκτησαν 2 παιδιά. Τον Ιωάννη, που έγινε επίσης ιστορικός και φιλόλογος, και τη Ροξάνη, η οποία είναι καθηγήτρια γερμανικής φιλολογίας. Ενώ χτες μπορούσαν να αλληλοσκοτώνονται, μπροστά στον κοινό κίνδυνο οι άνθρωποι αυτοί έδωσαν τα χέρια. Και ο Κολοκοτρώνης βγαίνει από τις συνθήκες κράτησης στο μοναστήρι του προφήτη Ηλία και γίνεται αρχιστράτηγος. Και ο Ζαΐμις ο καταδιωκόμενος γίνεται πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και αναθέτει την αρχιστρατηγία της Ρούμελης στον Καραϊσκάκη, ο οποίος είχε προσβάλει την τιμή της οικογένειας του όταν μπήκε στο χωριό του. Όταν οι άνθρωποι αυτοί έχουν ένα τέτοιο μεγαλείο ψυχής, πώς μπορούμε εμείς να τους αντιμετωπίζουμε με τέτοια έπαρση
και με τέτοια κακότητα, με τέτοια ας το πούμε χολερική διάθεση. Είχε πει ο Πλάτων, μία ήττα δέχομαι από τους απογόνους μου. Και τα Σπαρτιατόπουλα έλεγαν, άμες δεγεσόμεθα πολλοκάρονες. Εμείς εξακολουθούμε να είμαστε ιτημένοι έναντι των προγόνων μας. Οι πρόγονοί μας και του 21 και του ενδόξου έπους 12-13 και του 40. Αλλά και του 40 έχουμε αποδειχθεί κατώτεροι. Να μην μιλήσω για την θυσία των παιδιών της Κύπρου όταν παιδάκια 16-17 ετών οι Άγγλοι, πολιτισμένοι βέβαια αυτοί, τα κρεμούσαν σαν τα τσιχλοπούλια και τα παιδάκια αυτά πηγαίνανε ή τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο ή ψένοντας το τι υπερμάχος στρατηγικό ή τον ακάθιστο ύμνο. Αυτό το μεγαλείο ψυχής, γιατί το κρύβουμε από τα σημερινά παιδιά? Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Θέλουμε να κάνουμε τα παιδιά μας μικρόψυχα. Ο Σαράτος Καργάκος αποσύρθηκε από τη φροντιστηριακή δραστηριότητα το 1983 και έκτοτε αφοσιώθηκε στην άσκηση του συγγραφικού του έργου. Έγραψε πάνω από 70 βιβλία, εκ των οποίων ξεχωρίζουν αυτά για την αρχαιότητα αλλά και την Επανάσταση του 1821. Έχει μελετήσει και συγγράψει για όλες τις περιόδους ελληνικής ιστορίας, ενώ έχει γράψει γλωσσικές μελέτες και δοκίμια που κυρίως απευθύνονται στους νέους. Το τελευταίο του βιβλίο, το οποίο πρόλαβε να παρουσιάσει σε ειδική εκδήλωση, αναφέρεται στα γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα θέλαμε να είμαστε απόγονοι της Αντιγόνης ή της Ισμήνης. Η Ισμήνη είναι συμβαστική, που βάλει την ουρά στα σκέλια. Η Αντιγόνη είναι αγέροχη. Όμως, να και ένας λόγος, γιατί αποσύρεται η Αντιγόνη από τα σχολεία μας. Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν φρόνημα Αντιγόνης. Να, γιατί δεν θέλουν. Ο ηρωισμός αυτή τη στιγμή πολεμιέται στην πατρίδα μας. Ας σου λένε, θέλετε ηρωισμό, πάρτε Batman, πώς τα λένε αυτά. Τα παιδάκια μας στο σχολείο, το δημοτικό σήμερα, ελάχιστα πράγματα ξέρουν για τον Οδυσσέα, τον Ηρακλή και ελάχιστα πράγματα ξέρουν για τους αγωνιστές του 21. Ακόμα και η λέξη Μακεδονομάχος που για τις γενιές της δικές μας ήταν ιερή, την κάνανε ονειδιστική. Όποιος μιλήσει για τη Μακεδονία, λένε είναι Μακεδονομάχος. Και την κάνανε ονειδιστική. Ήταν μια από τις εμβληματικότερες προσωπικότητες που πολλοί γνωρίσαμε σε πολύ μικρή ηλικία από τις εμφανίσεις του σε τηλεοπτικές εκπομπές, όπου μιλούσε με μεγάλη ευαισθησία και αγάπη για πνευματικά, γλωσσικά, ιστορικά αλλά και εθνικά θέματα. Με το λόγο του, έκανε πολλούς από εμάς να αγαπήσουμε την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό. Αν και η επιθυμία του ήταν το τελευταίο του βιβλίο να είναι αφιερωμένο στα ομηρικά προβλήματα και να απευθύνεται στο ευρύ κοινό, δυστυχώς δεν πρόλαβε να το εκδώσει, καθώς ο θάνατος τον πρόλαβε στις 14 Ιανουαρίου του 19, κατά την περίοδο των διαδηλώσεων κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών, εναντίον της οποίας έδωσε μεγάλη μάχη. Ετάφη 2 ημέρες μετά, στο δεύτερο νεκροταφείο Αθηνών. Μπορεί η θλίψη μας όταν μάθαμε για το θάνατό του να ήταν μεγάλη, όμως ας προσπαθήσουμε να δούμε τα θετικά. Ευτυχώς γεννήθηκε και το τεράστιο έργο του θα είναι πάντοτε διαθέσιμο για να μπορεί να μας γεμίζει γνώσεις. Υπάρχει άφθονο υλικό από ομιλίες του και ιστορικές εκπομπές σε τηλεόραση και ραδιόφωνο, τις οποίες οι νέοι μπορούν να βρουν εύκολα στο διαδίκτυο, αρκεί να τις ψάξουν. Όμως φυσικά τίποτα δεν αντικαθιστά τα βιβλία και τα έργα του Σαράτου Καργάκου είναι ένας θησαυρός που θα έχει πάντοτε ο κάθε Έλληνας στη διάθεσή του για να μελετήσει. Τα πάντα κρίνονται από την παιδεία. Και αυτό θα ήθελα να κλείσουμε με μία φράση η οποία είναι έμβλημα. Θα ήθελα να δημιουργήσουμε μία νεολαία που να ζει με ιδανικά και όχι με δανεικά. Διότι όπως έχει πει ο Μένανδρος ο Κηφισιεύς, τα δάνεια δούλους τους ελευθέρους ποιοι. Τα δάνεια κάνουν δούλους τους ελεύθερους. Νεολαία με ιδανικά αλλά όχι με δανεικά.